παρέλαση σηματοδοτείται από το τμήμα της στρατιωτικής μουσικής. Ακολουθεί ευρουρά πολεμική σημαία στις 16ης μηχανοκίνητης μεραρχίας Δημοτήτου, της μεγαλύτερης μεραρχίας του ένδοξου ελληνικού στρατού. Μπροστά μας παρελάβει υπερήφανα το τμήμα πολεμικών σημαίων των σχηματισμών και των μονάδων επιγμού της φρουράς του Δημοτήτου. Υποκλινόμαστε στις εύοξες σημαίες μας. Ακολουθούν τα λάβαρα της μεραρχίας και των υποαυτή σχηματισμών. Ακολουθεί το πρώτο τάγμα παρελάσεως με το διοικητή και το επιτελείο του. Ο πρώτος λόγος υπεγειοφόρων παρελάβει φέροντας υλικά προστασίας σύγχρονου μαχητή. Εξαρτήσεις τύπου Play Carrier, Granny Kevlar τύπου High Cut. Ο πρώτος ζυγός φέρει την Πέλγιο, Μεράχα, την Κατίνη και προσαρμοσμένα σκοπευτικά τύπου Red Dog. Ενώ ο δεύτερος και τρίτος ζυγός φέρουν στο κράνος διόπτρες νυχτερινής παρατήρησης τύπου Arcus. Ακολουθεί ο δεύτερος λόγος του δεκιοφόρου του δεύτερου τάγματος. Είναι τα στρατευμένα παιδιά της πατρίδος μας, περήφανοι που υπηρετούν στο βορειότερο σχηματισμό του ελληνικού στρατού. Ζήτω ο στρατός! Χειροκροτήστε παρακαλώ με δύναμη! Η παρέλαση συνεχίζεται με το διοικητή και το επιτελείο του δεύτερου τάγματος παρελάσεως. Ακολουθεί ο πρώτος λόγος του δικαιοφόρου του δεύτερου τάγματος. Χειροκροτήστε για τις πάνες που δεν είναι εδώ να τους καμπαρώσουν. Στη συνέχεια παρελάβει μπροστά μας ο λόγος υποστηρίξεως, ο οποίος φέρει ελαφρά πυροβόλα μήνυμη 7,62 χιλιοστών, πολυβόλα MG3 7,62 χιλιοστών και σταθμούς ασυρμάτους σύγχρονης τεχνολογίας αναπηδούσης συχνότητας. Παρέλαση περατώνεται με την πυρία εθνοφυλάκων των ταγμάτων εθνοφυλακής Δημοτήπου και Μεταξάδων. Η εθνοφυλακή επανδρώνεται από άντρες που διαμένουν στα χωριά και την πόλη του Δημοτήπου. Οι εθνοφύλακες είναι σύγχρονοι ακρίτες της Ελλάδος, φυλάτοντας την πάτρια γη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον τάγμα εθνοφυλακής Δημοτήπου κατέλαβε την τρίτη θέση στους τρίτους πανελλήνιους σκοπευτικούς αγώνες εθνοφυλακής στην Βολή της Αιγαίου. Χειροκροτήστε τους. Μπροστά μας το τμήμα της πρώτης μοίρας σταθμού ελέγχου και προειδοποίησης, η οποία ανήκει στο σύστημα αεροπορικού ελέγχου της χώρας, συμβάλλοντας στην επιτήρηση του εναερίου χώρου της περιοχής ευθύνης της. Ακολουθεί το τμήμα δοκίμωνα στη φυλάκων του Δημοτήτου, που παρελάβει μπροστά μας υπερήφανα. Συγχαρητήρια!